Νέες αντιδράσεις στους ένστολους πυροδότησε το θρίλερ που εξελίσσεται τις τελευταίες ώρες με τα ειδικά μισθολόγια μερίδας δημοσίων υπαλλήλων. Εμείς αυτό που ζητάμε δεν είναι να πάρουμε παραπάνω λεφτά. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να εφαρμοστεί ο νόμος. Έτσι, αφού η κυβέρνηση δεν μπορεί να εφαρμόσει τον νόμο, πώς έχει την απέτηση και ο απλός πολίτης να εφαρμόσει τον νόμο. Αρχικά η κυβέρνηση ανακοίνωσε το πάγωμα των ειδικών μισθολογίων, όμως μετά από τις φοδρές αντιδράσεις που προκλήθηκαν ακόμα και από τον κυβερνητικό εταίρο, ξεκίνησε το ράβε ξύλωνε. Με εντολή του Αλέξη Τσίπρα, οι αρμόδιοι υπουργοί αναζητούσαν την Κυριακή, δηλαδή στο παραπέντε της ψήφισης των μέτρων, ισοδύναμα έναντι του παγώματος. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έρχεται, ας πούμε και με ποδοσφαιρικούς όρους, στις καθυστερήσεις μετά το 90 με ένα κάλπικο πέναλτι και προσπαθεί να ισοφαρίσει τις νέες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στο θέμα αναφέρθηκε το πρωί από το Ρέθυμνο και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Δημήτρης Αναγνωστάκης, λέγοντας πως οι ένστολοι χρειάζονται μία άλλου είδους αντιμετώπιση. Έχει όμως σημασία να αναγνωρίσει ως προϊστάμενος της ελληνικής αστυνομίας, πολιτικός προϊστάμενος, ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται μία άλλη αντιμετώπιση. Ειλικρινά σας λέω και δεν το αντιλαμβάνεται ο περισσότερος κόσμος αν δεν το ζήσει από κοντά, με απόλυτη αυτοθυσία και αυταπάρνηση, χωρίς να αφήνονται χρόνο. Προσφέρουν υπηρεσίες που πολλές φορές είναι έξω και από τις αρμοδιότητες του Υπουργείου και τις δικές τους, άρα θα πρέπει η κυβέρνηση στο σύνολο να το δει με όσο θετικότερο πνεύμα και μάτι μπορεί. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών πάγωνε για λόγους δημοσιονομικής προσαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως και τα τέλη του 2018 ή οποιαδήποτε μισθολογική ορίμανση των ειδικών μισθολογίων σε στελέχη ενόπλων δυνάμεων, γιατρούς ΕΣΥ, δικαστικούς, διπλωμάτες και μέλη δέπτων ΑΕΗ. Οι νέες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας έρχονται να δικαιώσουν ξανά τους έστολους, οι οποίες αποφάσεις, υπενθυμίζουμε, κρίναν αντισυνταγματικές στις ενέργειες της προηγούμενης κυβέρνησης, που μετά το μνημόνιο του 2012, αντί να μας δώσουν την επιστροφή όλων των περικοπών, μας δώσαν το 50%. Η επίμαχη αυτή ρύθμιση, πέρα από την οργισμένη αντίδραση των ανεξάρτητων Ελλήνων, ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με τη Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί τη συγκυβέρνηση ότι κοροϊδεύονται στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και το Πασόκ να ζητά να πάρουν πίσω αυτή την απόφαση.